Σε εποχές προ-πανδημίας εισέρχεται έστω και τυπικά από αύριο η χώρα, καθώς οι μάσκες αποτελούν παρελθόν από εξωτερικούς χώρους, αλλά και από εσωτερικούς, όπως τα καταστήματα ή υπηρεσίες. Άρεται η υποχρέωση χρήσης μάσκας σε κλειστούς χώρους, όπως είναι το λιανεμπόριο, τα σούπερ μάρκετ, και από τους πελάτες, αλλά 100% δεν το ξέρουμε και από τους εργαζόμενους. Η μάσκα καταργείται επίσης σε αεροπλάνα και υπεραστικές συγκοινωνίες όπου υπάρχει αριθμημένη θέση. Ενώ νοσοκομιακές μονάδες, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γενικότερα δομές υγείας, η μάσκα κρίνεται απαραίτητη προς το παρόν. Με μάσκα θα πρέπει να μετακινούνται και όσοι χρησιμοποιούν αστικές συγκοινωνίες χωρίς αριθμημένες θέσεις, όπως τα αστικά λεωφορεία. Η ατομική ευθύνη έρχεται στο εξής. Αν έχουμε κάποια συμπτώματα συμβατά, κάποια καταρροή, κάποιο βήχα, πρέπει να φορούμε τη μάσκα. Πρέπει να προστατεύουμε τους γύρω μας, ακόμα και αν δεν επιβάλλει ο νόμος τη χρήση μάσκας, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να τη φορούμε. Η απόφαση για τις μάσκες βρίσκει εφαρμογή και στα σχολεία, όχι όμως σε όσους μαθητές βρίσκονται σε περίοδο εκστάσεων ή ετοιμάζονται για τις πανελλαδικές, που η χρήση της μάσκας είναι απαραίτητη. Άρα, επί της ουσίας, σε ό,τι αφορά τα σχολεία, μόνο οι μαθητές των δημοτικών είναι αυτοί που μέχρι 15 Ιουνίου που κλείνουν τα σχολεία θα το εφαρμόσουν. Το ΦΕΚ για τις εξετάσεις είναι σε ισχύ. Έχουμε τη χρήση μάσκας, την τήρηση των αποστάσεων. Δεν αναφέρεται πόσα μέτρα απόσταση, όμως αναφέρει το ΦΕΚ τήρηση αποστάσεων, αποφυγή συνωστισμού. Τα παιδιά εισέρχονται και κάνουν αντισηψία στα χέρια. Και η ανεμβολίαστη εκπαιδευτική, αναγκαστικά ένα rapid test την εβδομάδα. Καθώς βέβαια και το λοιπό προσωπικό που δεν έχει εμβολιαστεί νοσήσει. Τα παιδιά απαλλάσσονται από αυτή τη διαδικασία, φορούν όμως καλό και πάλι τη μάσκα κατά την ημέρα και όλα των εξετάσεων.